όλα για να φτιαχτεί με διαφορετικό και επίση το πίσω σε 10 θέλω να περάσουν τα κάτω. Φίλες και φίλοι του Άπολα Sport, καλησπέρα σας σε μια νέα εκπομπή στις τίμες. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμενη είναι η Πέρα Κλουπ που τερμάτισε στη δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου της γάμα κατηγορίας με τον πρόεδρό του Θοδωρή Παυλόπουλο. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την φετινή σας πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Τέταρτο στον ίδιο όμιλο, τον Ατρόμητο Χαλανδρίου, με τον προπονητή Ηλία Κολοβό. Ηλία, καλησπέρα και συγχαρητήρια καλησπέρα και σε όλους. Καλησπέρα σε όλους και υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά. Και τον Γιώργο τον Κατσαρό, τον τριφυλιακό, που τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρώτου ομίλου της γάμα κατηγορίας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Προπονητής του Τριφυλιακού, Γιώργο, πόσα χρόνια είσαι στο Τριφυλιακό? 13ος χρόνος ήταν φέτος. Αρκετά, έχω αρχίσει να μην θυμάμαι. Είναι 20η χρονιά φέτος. 20η. Ναι, 20η, εσύ ως 20η χρονιά. Δυστυχώς δεν έχεις... δεν σας άκουσα. Λέω για ρεκόρ πας για ρεκόρ. Εντάξει, ό,τι έρθει. Είμαι σε μια ομάδα που αγαπάω, είμαι πολλά χρόνια και από εκεί και πέρα πάει μόνο του. Δεν το κυνηγάω, πάει μόνο του. Ωραία. Πρόεδρε, και εσύ, όταν ακούμε Παυλόπουλος, λέμε είναι σίγουρα Πέρα Κλουπ. Είμαστε μια οικογένεια η οποία είμαστε 35 χρόνια στο σύλλογο. Κάποια στιγμή παίξαμε 6 αδέρφια στην ομάδα. Οπότε λογικό είναι να πάμε στη διοίκηση, να έχουμε παιδιά που παίζουν πλέον στην ομάδα, ανήψια, να κάνουμε. Έχει συνδεθεί το όνομα μας με την Πέρα Κλουμ. Ωραία. Και εσύ, Ηλία, είσαι ένας νέος προπονητής. Έχεις αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής στο Μικρασιατικό. Πού αλλού έχεις αγωνιστεί? Ξεκίνησα από τη Ακαδημία. Ξεκίνησα από την πρώτη σου ομάδα ως προπονητής. Η πρώτη μου ομάδα σαν προπονητής ήταν ο Μικρασιατικός, όπου είχα αναλάβει κάποια τμήματα στις υποδομές του Συλλόγου και μετά από 2 χρόνια εκεί μεταπήδησα στην Ακαδημία του Βασίλη Ντουλάκη, όπου, εν πάση περιπτώσει, έχει και τον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Αυτή είναι η δεύτερη μου σεζόν στον Ατρόμητο Χαλανδρίου και στην Ακαδημία του Βασίλη Ντουλάκη. Και, εντάξει, συνεχίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, πρόεδρε, να ξεκινήσω με σένα. Είχαμε φέτος τα γνωστά θέματα. Η διακοπή την 22η αγωνιστική σε βρήκε στη δεύτερη θέση, έχοντας 18 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Ναι. Συμφωνείς πρώτον με την απόφαση της ΕΦΣΑ να διακοπεί το πρωτάθλημα ή έπρεπε να συνεχιστεί? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε να διακοπεί το πρωτάθλημα μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις του κορονοϊού και νομίζω η ΕΦΣΑ έβραξε το εύλογο ότι θα σταματήσει το πρωτάθλημα. Τώρα τα υπόλοιπα, υπάρχει μεγάλη κουβέντα αν θα πρέπει να συνεχίσει. Έχουμε την απόφαση της ΕΠΟ που διακόπτει όλα τα προβλήματα οριστικά και περιμένουμε την απόφαση της ΕΦΣΑ που, όπως είπε ο κύριος Δημητρίου, θα είναι τέλος του μηνός, για το τι θα γίνει με τις ανόδους και τους υποβασμούς των ομάδων. Ήταν λογικό ότι θα διακοπεί το πρωτάθλημα. Ηλία, εσύ σε βρήκε στην τέταρτη θέση, 3 βαθμούς πίσω από τον Ιπποκράτη και ουσιαστικά, όπως είναι τώρα η βαθμολογία, χάνεις την άνοδο. Ενώ μέναν άλλες 8 αγωνιστικές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως μας αφήνει μια πικρία, ας πούμε, η όλη έτσι, η κατάσταση. Βέβαια είναι μια πρωτόγνωρη για όλους μας, έτσι, και για όλους τους ανθρώπους και τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές. Η αλήθεια είναι ότι η ΕΠΣΑ ορθώς έπραξε και σταμάτησε τα πρωταθλήματα. Τώρα από εκεί και πέρα το τι μεριγενέστε, ποιες θα είναι οι λύσεις οι οποίες θα δοθούν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, χωρά πολύ μεγάλη συζήτηση.
Είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Η αλήθεια είναι ότι κάπως αισθανόμαστε εντός εισαγωγικών αδικημένοι, γιατί εφόσον τέλος πάντων έλυγε έτσι το πρωτάθλημα, ήμασταν στη διαδικασία των μπαράς. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν συζητάμε για προβλήματα που δημιουργεί η συγκεκριμένη κατάσταση του κορονοϊού, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε με αγωνία, θα έλεγα, τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που θα πάρει η Ένωση της Αθήνας. Ωραία. Γιώργο, εσύ από την πλευρά σου στον πρώτο όμιλο είχαμε τρεις ομάδες με 52 βαθμούς, τον Πανέλληνα και Σαριανή, στο Γαλαξία και τη Δάφνη, και ύστερα ήσουν εσύ με 44 βαθμούς. Πιστεύεις ότι αν συνεχιζόταν το πρωτάθλημα, είχε ακόμα 8 αγωνιστικές, θα μπορούσες κι εσύ να μπεις μέσα στους διεκδικητές? Κοιτάτε, εμείς σαν Τριφυλιακός είμαστε μια ομάδα που κάθε χρόνο κάνει τον αθλητισμό. Σίγουρα στόχος δεν είναι αυτός καθ' αυτός η άνοδος, αν έρθει καλός. Η ομάδα βρισκόταν σε μια ανωδική πορεία. Τα τελευταία 13 παιχνίδια είχαμε μόνο μία, ήταν 2 σοπαλίες και 10 νίκες. Είχαμε κερδίσει τον Πανιόνιο Κεσαριανή 0-2 στην Κεσαριανή, το Γαλαξία 1-3 εκτός έδρας. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και πιστεύαμε ότι στη χειρότερη περίπτωση θα πηγαίναμε στα μπαράς. Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα το πρωτάθλημα σταμάτησε σωστά η ΕΠΣΑ. Οι λόγοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Λόγω πανδημίας αυτή δεν μπορούσε να συνεχιστεί για λόγους υγείας. Και περιμένουμε και εμείς τις αποφάσεις της ΕΠΣΑ. Φυσικά, ο Τριφυλιακός, όπως είπα και πριν, δεν έχει στόχο καθ' αυτό την άνοδο. Και θεωρούμε ότι αν λήξει και έτσι το πρωτάθλημα, θα διοικηθούν κάποιες ομάδες, λιγότερο εμείς, γιατί ήμασταν κάποιους βαθμούς πίσω, αλλά κάποιες ομάδες όπως η Δάφνη, που στον όμιλό μας χάνει την άνοδο σε τριπλή ισοβαθμία, χωρίς να έχει παίξει τα δεύτερα παιχνίδια στην έδρα της, που ήταν στο δεύτερο γύρο, ίσως είναι άδικο. Περιμένουμε, όπως είπαμε, τις αποφάσεις της ΕΠΣΑ, τέλος του μηνός, όπως είπε και ο πρόεδρος, και από εκεί και πέρα συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται και κάνουμε τον προγραμματισμό μας για την επόμενη χρονιά. Είτε είναι στη ΓΑΜΑ, είτε είναι σε κάποια άλλη κατηγορία. Ωραία. Πρόεδρε, η Πέρα Κλουμπ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με στόχο την άνοδο ή αυτό σας βγήκε στην πορεία? Κοιτάξτε, η Πέρα Κλουμπ τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στη ΓΑΜΑ κατηγορία. Πέρυσι χάσαμε την άνοδο στα Μπαράζ. Πριν 2 χρόνια πάλι στα Μπαράζ με τη Νέα Σμύρνη, πέρυσι με την Ορφέα. Και ήταν στόχος το πρωτάθλημα, δεν το κρύβουμε. Δηλαδή, και οι κινήσεις που κάναμε ήταν για να κερδίσουμε την άνοδο. Εγώ καταλαβαίνω όλες τις ομάδες για όλο αυτό που υπάρχουν πολλές αδικίες αυτή τη στιγμή και στις ομάδες που δεν έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν, αλλά και σε αυτές που υποβιβάζονται. Ευτυχώς εμείς μπορούμε να πούμε ότι είχαμε μια διαφορά από τον 5ο 12 βαθμούς, που λογικά δεν αφήνει πολλά πολλά περιθώρια σε εμάς τουλάχιστον για παράπονα. Καταλαβαίνω και τον Γιώργο τον Κατσαρό και τον Ηλία τον Κολοβό, τους προπονητές αυτούς, γιατί κακά τα ψέματα και στο Ατρόμητος Χαλανδρίου, για μένα προσωπικά, είχε την πιο θεαματική ομάδα στον όμιλο. Παρόλο ότι είχε πολλά νεαρά παιδιά, παρόλο τα μικρές ηλικίες, έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο και είχε ευκαιρίες για να πλαισιωθεί να πάει στα μπαράζ. Εξάλλου και η βαθμολογία που έχει τώρα θα την πήγαινε στα μπαράζ. Υπάρχουν αυτές οι αδικίες. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις όμως της ΕΠΣΑ να δούμε τι θα αποφασίσει. Ηλία, άκουσες καλά λόγια. Ναι, όπως... και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο για τα καλά λόγια. Μας τιμούν ιδιαίτερα. Καθ' όλη βέβαια τη διάρκεια της χρονιάς λάβαμε κατά καιρούς από αντιπάλους, προπονητές, ποδοσφαιριστές, αλλά και ανθρώπους διοικήσεων τα συγχαρητήριά τους. Ήμασταν όντως μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ μικρό μεσόωρο ηλικίας. Τα όλα τα παιδιά προέρχονται από την Ακαδημία του Συλλόγου. Φανταστείτε ότι ο κορμός της ομάδας ήταν παιδιά γεννημένα το 2003. Κάποια στιγμή φανταστείτε ότι πήρε χρόνο συμμετοχής και ένα παιδί 2005. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Συμμετείχαμε σε έναν ανταγωνιστικότατο όμιλο. Κατά γενική ομολογία ήταν ενδεχομένως ο πιο ανταγωνιστικός όμιλος της κατηγορίας εν συνόλο τα τελευταία 5 χρόνια. Αξιόλογοι αντίπαλοι, η Πέρα Κλουμπ, ο Γουσού Κεσαριανής, ο Ιπποκράτης. Προσωπικά εγώ και οι ποδοσφαιριστές
Ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ τα παιχνίδια. Έτσι, οι δύο ποδοσφαιριστές αντλωθήκαν μέσα από αυτές τις, από αυτά τα παιχνίδια. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, είμαστε κάπως μετέωροι σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το τέλος το οποίο, που επήλθε, τέλος πάντων, με τον τρόπο που επήλθε. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Εγώ θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στον κύριο Παυλόπουλο και να ανταποδώσω τα καλά του λόγια, γιατί πραγματικά η Πέρα Κλουμπ ήταν μια ομάδα, και θα ήθελα να πω το εξής, ότι ναι, μεν μιλάμε για αδικίες και τα λοιπά, οι βαθμολογίες, ωστόσο, έτσι, οι αριθμοί μπορεί να μην λένε πάντοτε την αλήθεια, αλλά δείχνουν μέρος της αλήθειας. Και η Πέρα Κλουμπ και ο Γουσού και Σαριανής και ο Ιπποκράτης και εμείς ήμασταν ομάδες που όντως αξίζουμε τις θέσεις στις οποίες βρισκόμαστε. Βέβαια, υπήρχαν 8 αγωνιστικές ακόμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι παίζαμε και μεταξύ μας και τα λοιπά. Θα μπορούσαν να είχαν έλθει, να είχαν διαφοροποιηθεί οι καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα και το χάρηκα ιδιαίτερα. Συγχαρητήρια και πάλι και στον κύριο Παυλόπουλο, αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες που συμμετείχαν. Ωραία. Τι είπες, πρόεδρε, δεν σε ακούσαμε. Ευχαριστούμε και εμείς τον προπονητή του Ατρόμητου Χαλανδρίου και καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο για την ομάδα του. Να είστε καλά. Γιώργο, δικός ο όμιλος ήταν και αυτός δύσκολος όμιλος. Αρκετές δυνατές ομάδες. Ναι, είχαμε δυνατές ομάδες. Είχαμε την Άμυλα που ξεκίνησε σαν φαβορή για την άνοδο. Ο Πανιώνης Κασαριανές που παίζει κάθε χρόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια παίζει μπαράς και κάνει την άνοδο στα μπαράς. Ο Γαλαξίας, μια πολύ δυνατή ομάδα. Η Δάφνη Αθηνών, πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτή, η αθλητική ομάδα με μικρό μέσο όρο ηλικίας. Είχαμε τον Ερμή, ομάδες δηλαδή, και ο δικός μας όμιλος. Πιστεύω όλοι οι όμιλοι έχουν και τις δυνατές ομάδες και τις μέτριες και τις κακές. Πάνω κάτω τα ίδια είναι. Απέναντί μου έχω δύο ανθρώπους από ομάδες που ήταν σε άλλο όμιλο. Παρακολουθώ το ποδόσφαιρο γενικά, είμαι πολλά χρόνια, ξέρω και την Πέρα Κλουμπ πολύ καλά. Ξέρω τον πρόεδρο, ήμασταν συμπαίκτες, ήμουν προπονητής στην Πέρα Κλουμπ. Ξέρω τι προσπάθεια έχει κάνει, μεγάλη προσπάθεια, γιατί οι ομάδες της Αθήνας έχουμε άλλα προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, δεν εστιάζω εγώ τώρα στην άνοδο, σε τέτοιο. Βάζω βασικό θέμα, τα προβλήματα τα γηπαιδικά. Ομάδα τώρα, Πέρα Κλουμπ, μια ιστορική ομάδα με ιστορία από την Κωνσταντινούπολη, δεν έχει γήπεδο. Ο Τριφυλιακός είναι η μοναδική ομάδα στην Αθήνα που παίζει σε γήπεδο που δεν προπονείται. Έτσι, παίζουμε στα Μελίσια, πηγαίνουμε μόνο κάθε δύο φορές το μήνα για τα εντός έδρας παιχνίδια. Δεν έχουμε χώρο, δεν έχουμε δικό μας γήπεδο. Απ' την άλλη, ο Ατρόμητος, που γνωρίζω πολύ καλά πώς δουλεύει σωστά, με υποδομές, έχει ακαδημίες, με τον Βασίλη Δολάκη που ξέρει από ποδόσφαιρο και ήταν ποδοσφαιριστής. Και με τον Ατρόμητο που πήρε, έχει ένα γήπεδο όμως, έχει δικό του γήπεδο μαζί με το Χαλάνδρι. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Έχει το αθλητικό κέντρο που κάνει και εκεί πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες. Και κάνει και αυτός μια πολύ καλή δουλειά. Και όπως είπα, εμείς οι ομάδες της Αθήνας δυστυχώς έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα γηπεδικά. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ακαδημίες. Γι' αυτό και εμείς, σαν Τριφυλιακός, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν και ο Θοδωρής και ο Ηλίας, ότι προπονούμαστε σε ένα ιδιωτικό αθλητικό κέντρο πίσω από το νομισματοκοπείο στο ΕΦΣΥ. Κάνουμε εκεί προπονήσεις και παίζουμε στα Μελίσια που ο Δήμος μας παραχωρεί το γήπεδο, γιατί και αυτό δεν είναι εύκολο. Κάποιος ξένος Δήμος να βάλει μια άλλη ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούμε. Είμαστε και εμείς λιγάκι πρόσφυγες. Έχουμε παίξει και σαν γηπεδούχοι στην έδρα των αντιπάλων. Έχει γίνει και αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, πιστεύω ότι αν οι ομάδες βρουν χώρους, γιατί πρέπει αυτό το βασικό, χώρους για να προπονηθούν, να δημιουργήσουν ακαδημίες, να μπορεί μια Πέρα Κλουμπ να έχει 200-250 παιδιά, 300 όπως είχε κάποτε στο γήπεδο του Παπάγου, έτσι δεν είναι, που δυστυχώς έκλεισε ένα γήπεδο και ήταν εκεί και η Πέρα Κλουμπ, εκεί πιστεύω θα δημιουργηθούν οι βάσεις για υγιές ομάδες. Αυτό εστιάζω το μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα, εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι και η άνοδος και ο επιβασμός. Όταν ξεκινάς για να κερδίζεις. Έτσι δεν είναι όλες οι ομάδες. Τώρα, αν βγει μια άνοδος, καλώς.
Αυτά είναι, για αυτό θέλω να πω πιο πολύ εγώ και για δύο, τα δύο, και για τον Θοδωρή και για τον Ηλία τώρα, που δεν είμαστε, είπα, στον ίδιο όμιλο, είμαστε σε ξεχωριστό όμιλο. Και ξέρω πόσο καλές ομάδες ήταν και οι δύο, παρακολουθούσα και την ιανική ομάδα του Ατρομήτου που έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, αλλά και την καλή ομάδα της Περακλού με ένα μείγμα έμπειρων και νέων παιδιών που έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και σίγουρα θα ανέβαινε, προσωπικά πιστεύω εγώ, θα ανέβαινε Περακλού, είτε τώρα είτε στο τέλος της περίοδου θα είχε την άνοδο σίγουρη. Πρόεδρε, και εσύ τη δική σου τοποθέτηση για το γηπεδικό. Είστε στο γήπεδο Αλεπότρυπας, τόσες ομάδες. Προπόνηση κάνετε σε ολόκληρο γήπεδο ή σε μισό γήπεδο? Κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα σε μισό γήπεδο, μία ώρα και ένα τέταρτο. Είναι το πρώτο πρόβλημα όλων των ομάδων της Αθήνας. Φανταστείτε ότι στην Κυψέλη παίζουμε 8 ομάδες. Και αυτό που λέμε για το θέμα του αν σωστά ανέβαλε τα παιχνίδια η ΕΠΣΑ. Φανταστείτε στην Κυψέλη, κάνουμε 4 παιχνίδια. Περιμένει μια ομάδα να αλλάξει, να φύγει για να μπει άλλη να αλλάξει, να παίξει το παιχνίδι. Έτσι. Πόσο συναισθηματισμός θα υπήρχε, πόσο επικίνδυνο θα ήταν να συνεχιστούν τα παιχνίδια με αυτές τις συνθήκες. Φανταστείτε ότι μπαίνουν στα αποδυτήρια ταυτόχρονα 20 και 20, 40 άτομα σε αποδυτήρια 10 τετραγωνικών. Το πρόβλημα το γηπεδικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα στις ομάδες. Φανταστείτε τώρα τι ποδόσφαιρα θα βλέπατε στη γάμα κατηγορία αν είχαμε και γήπεδο. Η γάμα κατηγορία έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Οι ομάδες έχουν δυναμώσει. Γίνονται καλά παιχνίδια. Αν βλέπατε τα παιχνίδια του δικού μας ομίλου, αλλά και στο άλλο, φανταστείτε τώρα στον πρώτο όμιλο που είναι ο Τριφυλιακός, ήταν 4 ομάδες, 4 θέση. Φανταστείτε τι πρωτάθλημα έγινε. Φανταστείτε ότι ο Ατρόμητος Χαλανδρίου που παίξαμε εμείς ήρθε ένα παιχνίδι 4-2, κερδίσαμε στην έδρα μας. Ένα φανταστικό παιχνίδι με εναλλαγές σκορ, με πίεση, με ωραία γκολ, με κόσμο στο γήπεδο. Φανταστείτε αυτά τα πράγματα τι θα γινόταν αν είχαμε ένα χρόνο να προπονούμασταν. Δύο φορές την εβδομάδα, ολόκληρο 7ο διαμέρισμα οι αμπελόκηποι δεν έχουν γήπεδο. Δεν έχουν γήπεδο. Τόσα χρόνια το παλεύουμε. Η Περακλού 50 χρόνια που ξέρω εγώ τουλάχιστον δεν μπόρεσε να φτιάξουν ένα γήπεδο. Ένα γήπεδο στους αμπελόκηπους. Φιλοξενούμασταν στους Παπάγους, στους Ζωγράφους που και εκεί κάναμε δουλειά. Αλλά φανταστείτε τώρα τι θα γινόταν αν είχαμε γήπεδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 100 παιδιά στις ακαδημίες και κάνουμε προπόνηση στο γήπεδο ΣΕΠΟ που δεν έχει ούτε προβολής ούτε αποδυτήρια. Αν είναι δυνατόν το 2020 να υπάρχουν γήπεδα που δεν έχουν αποδυτήρια να αλλάξουν τα παιδιά. Να μην έχουν φωτισμό. Απευθυνθήκατε εσείς στη Δημοτική Αρχή, έχετε κάνει τις προτάσεις σας? Πολλές φορές. Πάρα πολύ. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Προεκλογικά όλοι θα πούνε ναι, θα γίνει, θα κάνουμε, θα κοιτάξουμε. Αυτό όταν γίνονται οι εκλογές όλοι ξεχνάνε. Ελπίζουμε για να μην είναι αδικό και κανένα ότι αυτή τη φορά κάτι μπορεί να προκύψει. Αλλά έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε. Κάτι δεν μπορεί να προκύψει. Υπάρχουν χώροι. Πολλοί λένε δεν υπάρχουν χώροι. Μα υπάρχουν χώροι. Και στη Σωτηρία υπάρχει χώρος. Και στο γήπεδο της ΕΠΟ υπάρχει χώρος. Και στα Νταμάρια πάνω υπήρχε χώρος. Να γίνει ένα γήπεδο. Τουλάχιστον να... φανταστείτε, ήμασταν 7 ομάδες στους αμπελόκηπους. Που είναι η άμυνα αμπελοκήπων. Που είναι ο Εθνικός Ενημερώσεων. Που είναι ο Τριφυλιακός που ήταν στο Πολύγωνο. Έχει έδρα ο Τριφυλιακός και έχει πάει στα Μελίσια, όπως λέει ο Γιώργος. Που είναι ο Άποψ, ομάδες ιστορικές και έχουν διαλυθεί όλες. Μείναμε δύο ομάδες στους αμπελόκηπους, οι αμπελόκηποι και η Περακλού. Δύο ομάδες στο πιο πολυπληθέστερο διαμέρισμα της Αθήνας. Αυτό μόνο να πω. Ηλία, εκτός στο γηπεδικό, μήπως ένα ακόμη πρόβλημα στη γάμα κατηγορία είναι ότι κάποια παιχνίδια ξεκινάνε στις 9 η ώρα το πρωί. Πολύ νωρίς. Κύριε Ζαφυλού, πραγματικά με προλάβατε. Αυτό είχα σκοπό να αναφέρω κι εγώ. Αν και δεν είναι θέματα τα οποία άπτονται τέλος πάντων των δικών μου αρμοδιοτήτων, μιας και είμαι προπονητής, παρόλα αυτά τα αντιμετωπίζω κι εγώ καθημερινά. Η αλήθεια είναι ότι εμείς στον Ατρόμητο Χαλανδρίου μοιραζόμαστε το γήπεδο με την ΑΕ Χαλανδρίου. Άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο συμπιεσμένα όπως είναι, ας πούμε, στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει και από ποδοσφαιρική σκοπιά να το δούμε, προπονητική σκοπιά να το δούμε, είναι απαράδεκτο ακόμα και στη γάμα κατηγορία που ενδεχομένως θεωρείται
έτσι, το τελευταίο τέλος πάντων επίπεδο και ουσιαστικά είναι και τυπικά. Παρόλα αυτά είναι βάρβαρο, ειδικά για τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, ο οποίος δουλεύει, έχει ας πούμε και άλλα πράγματα στο μυαλό του κτλ. Να τον καλείς εσύ Κυριακή πρωί, 9 η ώρα να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Είναι πραγματικά βάρβαρο, είναι απαράδεκτο, δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα γνωρίζουμε όλοι μας ότι δυστυχώς το γηπεδικό στην Αθήνα είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι και μόνο με συντονισμένες προσπάθειες των ίδιων των σωματείων μπορεί να πιεστεί ας πούμε, η κατάσταση προς μια καλύτερη λύση. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνω απόλυτα και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Παυλόπουλο, όντως εφόσον υπήρχαν διαφορετικές συνθήκες, το θέαμα θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Και πραγματικά, επειδή θυμάμαι και εγώ πολύ καλά το μεταξύ μας παιχνίδι στην Πέρα Κλουμπ, ήταν ένα τρομερό παιχνίδι με εναλλαγές σκορ, με πολύ κόσμο στο γήπεδο, υπήρχε και ποδοσφαιρικός πολιτισμός, δηλαδή ας πούμε εγώ ένιωσα περήφανος ότι οι φίλοι της Πέρα Κλουμπ χειροκρότησαν την ομάδα μου, τους πιτσιρικάδες. Πολύ ωραία πράγματα. Φανταστείτε να υπήρχαν ας πούμε και καλύτερες και ιδανικότερες συνθήκες. Δεν το συζητάμε, θα ήταν ακόμα καλύτερο το επίπεδο. Ακόμα καλύτερο. Φανταστείτε να παίζαμε λέει 3 η ώρα και όχι 9 η ώρα, αν θυμάμαι ότι ήταν το παιχνίδι 9 η ώρα. Ήταν νομίζω στις 11, αν δεν κάνω λάθος. 11, έτυχε να είναι. Αλλά πολλά παιχνίδια γίνανε στις 9 η ώρα το πρωί, αν είναι δυνατόν. Καλλιτέχνες παίχτες. 9 η ώρα το πρωί. Γιώργο, πάντως και εσύ η ομάδα σου παρά τα προβλήματα με το γηπεδικό έχεις ταλέντα και πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα πανερχόμενα ταλέντα θα είναι και ο Γεωργίου. Δεν ξέρω αν ήθελες να αναφερθείς στον 16 χρονών ή αν δεν κάνω λάθος. 16 χρονών, του 2004 γεννηθείς, ο οποίος είναι δεύτερη του παιδιά στην πρώτη ομάδα. Λογικό είναι, άμα ένα παιδί μπορεί να τα απεξέλθει και να σταθεί στο αντρικό επίπεδο, η γάμα κατηγορία είναι ιδανική για αυτό το παιδί να παίξει. Φέτος πέτυχε 29 γκολ. 29 γκολ έχει πετύχει. 27 είναι τα κατεγραμμένα και δύο που δεν τα έβαλε η ΕΠΣΑ γιατί δύο φύλλα αγώνες δεν περάσανε. Έχει πετύχει 29 γκολ. Είναι 16 ονών του 2004. Για μένα αυτό ήταν τι να πω, σαν άνοδος. Γιατί ένα παιδί τώρα αυτό έχει προτάσεις από ΠΑΕ. Θέλουν να τον πάρουν ομάδες να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, όχι απλώς να τον πάρουν να τον εντάξουν στην ακαδημία τους στην ΚΑΠΑ 17-19, αλλά με επαγγελματικό συμβόλαιο. Και αν όλα πάνε καλά τα πράγματα, μπορεί το παιδί φέτος το καλοκαίρι να υπογράψει και να γίνει επαγγελματίας σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια μεγάλη ΠΑΕ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δηλαδή επιτυχία από ένα ελληνικό σωματείο, είτε λέγεται Φιλιακός, είτε λέγεται Ατρόμητος, είτε λέγεται Περαγκλουπ. Αυτό θα είναι ο καθρέφτης, θα είναι η βιτρίνα για να έρθουν και άλλα παιδιά στην ακαδημία μας. Η Ακαδημία αυτή τη στιγμή μας έχει 280 παιδιά. Όταν γίνεται μια τέτοια δουλειά, μπορεί να έρθουν και άλλα παιδιά, να δημιουργηθούν οι βάσεις και να γίνει μια ομάδα που θα αποτελείται από παιδιά της Ακαδημίας και από εκεί πέρα να τους δίνεται η ευκαιρία να παίξουν και να φύγουν να πάνε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Αυτό είναι και ο σκοπός, νομίζω, της ύπαρξης αυτών των ομάδων. Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι παραπάνω. Να ανεβούμε μια κατηγορία, ναι, αλλά να πάμε σε μια κατηγορία, ας πούμε, στην Α. Παίρνουν πολλά πράγματα. Πρέπει να έχεις λεφτά, να έχεις ανθρώπους που να στηρίξουν την ομάδα οικονομικά. Πρέπει να έχεις δικό σου γήπεδο, να έχεις φιλάθλους. Αυτά που δυστυχώς εμείς οι ομάδες, όπως είναι ο Τριφυλιακός, εμείς και ο Τριφυλιακός, δεν τα έχουμε. Άρα, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ας δημιουργήσουμε τότε μια ομάδα με βάση παιδιά από την Ακαδημία, να παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Φέτος ο Τριφυλιακός είχε πετύχει μέχρι στιγμής 76 γκολ. Είχε τη δεύτερη επίθεση σε όλη τη γάμα. Έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, πιστεύω. Έτσι, κατά ομολογία και των αντιπάλων. Ανοιχτό ποδόσφαιρο, χωρίς σκοπιμότητες. Και αυτό ήταν η μεγαλύτερη ευχαρίστηση για μένα. Τώρα, όλα τα άλλα είπα, άνοδος ή αν κάτι γίνει παραπάνω, αν έρθει καλώς. Φυσικά, 20 χρόνια στο Τριφυλιακό, έχω κάνει και άνοδο και στη Β', έχουμε ανέβει και στην Α. Έτσι. Και έχω περάσει από όλες τις κατηγορίες σαν προπονητής του Τριφυλιακού. Πιστεύω ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο και το πιο υγιές ποδόσφαιρο είναι στη γάμα, που δεν έχει μεγάλες σκοπιμότητες. Όσο ανεβαίνεις, ανεβαίνουν και μεγαλώνουν και σκοπιμότητες και αρχίζει και πας να δεις κατηγορία τώρα Α και δεν βλέπεις να αλλάζουν τρεις πάσες, δεν βλέπεις ποδόσφαιρο. Βλέπεις παιχνίδια 0-1-0. Δεν ευχαριστιέσαι.
στη Γάμα, βλέπεις παιχνίδια, ανοιχτό ποδόσφαιρο, βλέπεις ταλέντα μικρούς και βλέπεις κάτι ωραίο. Αυτό πιστεύω ο Τριφυλιακός προσπαθεί να κάνει. Γι' αυτό και το παιδί αυτό, και υπάρχουν και άλλα παιδιά πίσω που μπορούν να ανέβουν και να πάνε και αυτά πιο ψηλά. Να παίξουν σε πιο καλές, πιο μεγάλες κατηγορίες. Ωραία. Πρόεδρε, οι φίλαθλοι στήριξαν φέτος την ομάδα σου. Στο γήπεδο όταν έπαιζε στην Αλεπότρυπα ήταν σχεδόν γεμάτο, μη πω γεμάτο. Κοιτάξτε, είμαστε ιστορική ομάδα, πολλά χρόνια. Εμείς κάναμε και μια προσπάθεια εδώ και τα χρόνια που είμαι εγώ ο πρόεδρος να φωνάξουμε αυτούς που φόρεσαν τη φανέλα, κυρίως τους βετεράνους παίχτες. Δεν σας κρύβω ότι το Συμβούλιο τώρα απαρτίζεται από 8 παλέμαχους παίχτες. Εγώ έπαιξα 18 χρόνια στην ομάδα, αλλά και τα περισσότερα παιδιά από το Συμβούλιο είναι από ότι έχουν φορέσει την ομάδα, την φανέλα της Περακλούμ. Αυτό κάναμε και επειδή βλέπαν και κάτι υγεία στην Περακλούμ, γιατί πολλές φορές οι ομάδες πρέπει να βγάλουν υγεία, όπως και ο Ατρόμητος Χαλανδρίου που είναι εδώ ο προπονητής, αλλά και ο Γιώργος Κατσαρός που κάνει πολύ καλή δουλειά στον Τριφυλιακό. Αυτό φαίνεται όταν έχετε άλλο στο γήπεδο και ευχαριστιέται ποδόσφαιρο χωρίς να υπάρχει βία, χωρίς να υπάρχει σκοπιμότητα, χωρίς να υπάρχει τίποτα που να μην είναι καθαρό. Έρχεται, το εκτιμά, το ευχαριστιέται και εφόσον βλέπει θέαμα, ξανάρχεται. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Ήταν καλός ο όμιλος, ήταν καλή και η πορεία μας, ήμασταν δεύτερη θέση, οπότε ήρθαν πολλοί κόσμοι στο γήπεδο. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, και αν πρώτα ο Θεός ανέβουμε στην Β' κατηγορία, όπως φαίνεται ότι θα ανέβουμε, να συνεχίσουμε και του χρόνου να πάμε για μια καλή πορεία. Ωραία. Ηλία, σε ποιον θα ήθελες έτσι να αναφερθείς για την φετινή πορεία, σε ποιον ήθελες να δώσει χαρητήρια, να ευχαριστήσεις? Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Οι πρώτοι, ας πούμε, και οι πρωταγωνιστές πάντα στο ποδόσφαιρο είναι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Έτσι. Επομένως, η πολύ μεγάλη μου, ας πούμε, μάλλον τα συγχαρητήριά μου, θέλω να τα δώσω στα ίδια τα παιδιά. Κάνανε μια εκπληκτική προσπάθεια. Από εκεί που δεν ήταν συνηθισμένοι, μάλλον παίζανε σε επίπεδο, ας πούμε, υποδομών, σε παιδικό οι περισσότεροι, γιατί δεν πέρασαν καν από το εφηβικό. Μπήκαν ξαφνικά σε μια ομάδα όπου παίξαν αντίπαλοι με άντρες. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανταπεξήλθαν. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας στον Ατρόμητο. Είναι ούτως ή άλλως και η φιλοσοφία της ομάδας να παράγει ποδοσφαιριστές μέσα από τα ίδια της τα σπλάσμα. Άρα τα συγχαρητήριά μου, δηλαδή, πρώτα πάνε στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πολύ μεγάλη, ας πούμε, εκτίμηση τρέφω και έχω και για τον φροντιστή της ομάδας, τον Δημήτρη τον Λιδιανό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυριολεκτικά ξημεροβραδιάζεται έχοντας έννοιες για τον Ατρόμητο. Και από εκεί και πέρα, έτσι, σε διοικητικό επίπεδο, όπου υπήρχε η απαραίτητη στήριξη και τροφοδοσία των όσων χρειαζόμασταν σαν προπονητές, σαν ομάδα κτλ. Στην ίδια τη διοίκηση, η οποία ήταν πάντα κοντά, στήριζε την ομάδα, στήριζε τους ποδοσφαιριστές κατά βάση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, ένας πρωταθλητής Ευρώπης όπως ο Βασίλης Ολάκης να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά, να μιλάει στα παιδιά, να τους συμβουλεύει. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Υπάρχουν ταλέντα στον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Να έρθουν οι σκάουτερ των επαγγελματικών συλλόγων να παρακολουθήσουν παιχνίδια της ομάδας σου. Κοιτάξτε, πάρα πολλά παιδιά έχουν φύγει κατά καιρούς από τον Ατρόμητο για διάφορες ΠΑΕ. Έτσι, και φεύγουν και σε μικρότερες ηλικίες. Από την ΚΑΠΑ 12, ας πούμε, φεύγουν παιδιά και δηλαδή ο Ατρόμητος είναι μια πηγή τροφοδοσίας για τις μεγάλες ΠΑΕ. Δεν το συζητάμε στη δική μας την ομάδα από τη στιγμή που και ο μέσος όρος ηλικίας δεν ξεπέρνουν σε τα 18 έτη φέτος. Υπάρχουν παιδιά με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και σε ηλικία όπου μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω για μεγαλύτερες κατηγορίες και σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο για μας είναι ευχής έργων. Ωραία. Γιώργο, εσύ από την πλευρά σου, σε ποιον ήθελες να αναφερθείς, αν ήθελες σε κάποιον ονομαστικά, για τη φετινή πορεία?
Σίγουρα ο πρόεδρος της ομάδας, ο Γιώργος Ράικος, ο οποίος είμαστε μαζί 20 χρόνια και με στηρίζει και στα δύσκολα και στα καλά χρόνια. Πάντα έχουν μια κοινή φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρει να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο με μικρούς παίχτες. Ο Δημήτρης Ποφυρόπουλος, ο οποίος ανέλαβε τώρα τις ακαδημίες του Τριφυλιακού και οργάνωσε, τις οργάνωσε και αυξήσαμε τα παιδιά κατά πολύ μεγάλο αριθμό. Μαζί με τον Άγγελο τον Καρίδη, που ανέλαβε φέτος τεχνικός διευθυντής. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, πιστεύω ότι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια, ένα μεγάλο αγώνα για να δημιουργήσουν μια ομάδα το Τριφυλιακό με σωστές βάσεις. Και ειδικά, όπως είπα στην αρχή, στο Γιώργο τον Ράικο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος, αλλά δεν έχει μπει ποτέ σε αποδυτήρια, δεν ασχολείται ποτέ με το αν η ομάδα, αν χάσει δηλαδή, να δημιουργήσει να πει κάτι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει απλώς να υπάρχει ο Τριφυλιακός, να παίζει καλό ποδόσφαιρο σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν είναι αυτή. Αυτά ήθελα να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Ωραία. Πρόεδρε, εσύ από την πλευρά σου. Θα με φέρετε σε μια δύσκολη θέση. Εμείς θα αφιερώσουμε την πορεία τη φετινή, δεν ξέρω ακόμα την άνοδο, αλλά την πορεία τη φετινή, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε πάρα πολλά για την ομάδα και τώρα δεν είναι κοντά μας. Είναι ο αδερφός μου, ο Δημήτρης Παυλόπουλος, που ήταν 5 χρόνια στην ομάδα. Μαζί ξεκινήσαμε το όραμα να φτιάξουμε την ομάδα σε σωστές βάσεις και σε αυτόν αφιερώνουμε την άνοδο, αν πρώτα ο Θεός έρθει. Αυτό και αυτό με καλύπτει σε όλα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Για τον προπονητή σου, για τους παίκτες. Βεβαίως τα συγχαρητήρια της πορείας ανήκουν σε αυτούς τους ανθρώπους, πρώτα στους παίχτες και στον προπονητή που ήταν συνέχεια από κοντά στην ομάδα. Είχαμε ταιριάξει καλή χημεία έμπειρων και ταλαντούχων παιχτών και το κυριότερο παιδιών που αγάπησαν την ομάδα. Πολλές φορές λέμε ότι τα παιδιά που ξεκίνησαν από τις ακαδημίες στηρίζουν τις ομάδες. Εμείς είχαμε την τύχη, παιδιά που έφυγαν από εμάς και κάναν καριέρα, όπως ο Δημήτρης ο Σιάσος, όπως πιο παλιά ο Νάκος, όπως ο Σαντογιάννης, ο Παυλόπλος, η Τανίψια μου, πήγαν σε μεγαλύτερες ομάδες, ξαναγύρισαν και πρόσφεραν την ομάδα γιατί αυτές έχουν στην καρδιά τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχαμε έμπειρους παίχτες, αλλά δικά μας παιδιά. Όχι έμπειρους παίχτες οι οποίοι ήταν από άλλες ομάδες. Ήταν παιδιά τα οποία πάντα είχαν το μυαλό τους και την καρδιά τους στην Πέρα Κλουμπ και θέλουν να κλείσουν την καριέρα σε εμάς. Γι' αυτό είχαμε καλό κλίμα, πολύ καλούς χαρακτήρες. Φυσικά πλαισιώθηκαν και με τα παιδιά της Ακαδημίας που γύρισαν από κάτω, όπως έρχονται κάθε χρόνο, και κάναμε μια καλή ομάδα. Σε αυτούς αφιερώνω την άνοδο και στον προπονητή τους. Ωραία. Άρα με την ίδια συνταγή θα παραμείνει και την καινούρια περίοδο. Κοιτάξτε τώρα. Καταλαβαίνετε ότι με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην χώρα μας και παγκοσμίως δηλαδή, τα περιθώρια είναι πολύ στενά για όλες τις ομάδες. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν το Σεπτέμβριο ξεκινήσουν το πρωτάθλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Οι περισσότεροι παράγοντες ασχολούνται με την εστίαση που έχει πληγεί πάρα πολύ. Οπότε δεν ξέρουμε, βεβαίως θα στηρίξουμε στα δικά μας παιδιά καταρχήν, και αν μπορέσουμε να κάνουμε 1-2 προσθήκες εκεί που πονάει η ομάδα, θα το κάνουμε. Αλλά αυτό πάντα σε λογικά πλαίσια και πάντα στην λογική ότι είμαστε καταρχήν ένα ασθενικό σωματείο. Είναι παιδιά της γειτονιάς, παιδιά που αγαπάνε την ομάδα και παιδιά που ξεκίνησαν από εμάς. Προσθήκες θα γίνουν 1-2 αν μπορέσουν να γίνουν. Αλλιώς θα πάει η ομάδα όπως είναι. Είχε πολύ καλή ομάδα φέτος, είχαμε καλή ομάδα και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε καλή πορεία και στην β' κατηγορία. Ωραία. Άρα να βγάλουμε και την είδηση ότι συνεχίζει και ο προπονητής σας. Θα κάνουμε ένα συμβούλιο την Τετάρτη. Θα έρθει και ο προπονητής να συζητήσουμε και θα καταλήξουμε. Θα δούμε. Δεν μπορώ να πω 100%, αλλά θα δούμε. Ωραία. Ηλία, ποιο παιχνίδι σας δυσκόλεψε περισσότερο ή σε ποιο παιχνίδι υπήρχε κάποιο παιχνίδι που αδικήθηκες ή δεν το κέρδισες και έλεγες θα μπορούσα να το είχα πάρει αυτό το παιχνίδι. Κοιτάξτε, θα σας πω.
δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο παιχνίδι, ας πούμε, σίγουρα σε μία ήττα, έτσι, σε μία ενδεχόμενη απώλεια βαθμών, δηλαδή ισοπαλία, την οποία δεν άξιζες βάσει ευκαιριών κτλ. Σίγουρα αφήνει μια έτσι πικρία κτλ. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι πολύ ωραίες μάχες σε επίπεδο προπονητικό κατά βάση, το οποίο μεταφράζεται και στον αγωνιστικό χώρο, έγινε με τον Ιπποκράτη. Έγιναν δύο παιχνίδια τα οποία είχαν πραγματικά τακτικές αντιπαραθέσεις, πολύ ωραίες, υπήρχαν προβλήματα, αγωνιστικά πάντα εννοώ, έτσι, και αλλά μπορώ να πω ότι το θυμάμαι έτσι με χαρακτηριστική, ας πούμε, πολύ. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι μου έρχεται, φυσικά και με τους επόμενους στη βαθμολογία παραπάνω εννοώ την Πέρα Κλουμπ, αλλά και το Γουσού και Σαγιανής, πολύ δύσκολα παιχνίδια, πολύ ιδιαίτερα. Αλλά αυτό που μου έρχεται έτσι πρώτα στο μυαλό, περισσότερο λόγω ας πούμε τακτικής και θεμάτων που υπήρχαν μέσα στο ίδιο το γήπεδο, ήταν με τον Ιπποκράτη. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι προσωπικά και εγώ, αλλά και οι ποδοσφαιριστές, ευχαριστήθηκαν όλα μα όλα τα παιχνίδια. Όλα είχαν να μας δώσουν κάτι και να μας κάνουν ακόμα καλύτερους. Γιώργο, εσύ, από τον όμιλό σου, μου φαίνεται κάποιο παιχνίδι που να σε δυσκόλεψε ή κάποιο παιχνίδι που έχασες και έπρεπε να είχες κερδίσει, αδικήθηκες κάποιο παιχνίδι? Κοίτα, στην αρχή δυστυχώς είχαμε κάποια προβλήματα στη θέση του νατοφύλακα. Εκεί χάσαμε κάποια παιχνίδια, φέραμε σοπαλίες μάλλον σε παιχνίδια απίστευτα. Δηλαδή να έχουμε παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, να είμαστε 2-0 μπροστά στο σκορ και να φέρουμε σοπαλίες στο 89 και στο 90. Και αυτό δεν έγινε σε ένα παιχνίδι, έγινε σε τέσσερα παιχνίδια, τα οποία ήταν νίκες δικές μας και καθαρά από θέματα, από σφάλματα πίσω. Όπως είπα, είχαμε πρόβλημα με τον νοτοφύλακα, είχα δύο νοτοφύλακα, σε όλες τα δραματία, σε όλες τιμωρημένος, και χάσαμε εκεί 8-10 βαθμούς, 8 βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια, οι οποίοι ήταν δικοί μας. Βαθμοί δηλαδή με ομάδες που ήμασταν πολύ καλύτεροι. Και αυτά τα παιχνίδια μας είχαν φέρει και πιο ψηλά στη βαθμολογία. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποια παιχνίδια τα κερδίζεις εκεί που μπορεί να μην είσαι καλός. Κάποια τα χάνεις επειδή τα χάνεις ενώ είσαι καλύτερος. Αυτά είναι ιδανικά. Πιστεύω πάντως ότι αν η ομάδα όπως συνέχισε μετά την 8η αγωνιστική που λυθήκαν αυτά τα προβλήματα, ότι θα είχαμε πολύ καλή συνέχεια. Πάρα πολύ καλή συνέχεια και περιμέναμε με αγωνία το ντέρμπι. Είχαμε τρία συνεχόμενα ντέρμπι με Δάφνη μέσα, με Άμυλα έξω και με Γαλαξία εντός. Τρία παιχνίδια και τελείωσε το πρωτάθλημα. Εμάς ήταν 8, ήταν τρία παιχνίδια θεωρητικά και πρακτικά. Αλλά δυστυχώς λόγω των καταστάσεων δεν γίνανε ποτέ. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Πρόεδρε, το πρωτάθλημα διακόπηκε. Τελευταίο μάτσι ήσασταν, είχατε έρθει ισοπαλία με τον Γουσού και Σαριανής, αν θυμάμαι καλά, στο γήπεδο της Αλεπότυπας. Σε ένα γήπεδο που ήταν και γεμάτο με πάρα πολλούς φιλάθλους. Είχατε και την καλύτερη επίθεση, βλέπουμε, 72 γκολ. Ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αν ξεχωρίσω κάποια παιχνίδια στο πρωτάθλημα που μέχρι τότε που έγινε, ήταν τα δύο παιχνίδια με την Κεσαριανή. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι κερδίσαμε 3-1 εκτός έδρας. Είμαστε η μόνη ομάδα που δεν χάσαμε από την Κεσαριανή. Οφείλουμε να πούμε, αφού ήταν η πρώτη ομάδα, ανέβηκε η πρώτη. Λοιπόν, και στο δεύτερο παιχνίδι ήταν πάνω από 300 άτομα στην Κυψέλη. Ήρθαμε 1-1 σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και μπήκαν και δύο γκολ τα οποία ήταν απίστευτα γκολ. Και τα δύο γκολ, και το δικό μας που βάλαμε τον Θήμιο, αλλά και τον αντιπάλο με τον Γεωργίου, ήταν γκολ τα οποία δεν τα βλέπεις εύκολα στη γάμα κατηγορία. Όλο το γήπεδο χειροκρότησε και τα δύο γκολ. Και οι δύο ομάδες και οι φυλάχοι για των δύο ομάδων. Αυτά ήταν τα δύο παιχνίδια που ξεχώρισα εγώ. Πολύ θεαματικό παιχνίδι ήταν αυτό που είπα και πιο πριν με τον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Με εναλλαγή κερδίζαμε 1-0. Το κάνανε αυτοί 2-1. Προηγηθήκανε και το κάναμε εμείς μετά 4-2. Και το παιχνίδι με τον Ιπποκράτη που χάσαμε στην Αλεπότυπα στην έδρα μας, 3-2, ένα παιχνίδι που ήταν και αυτό εξίσου πολύ πολύ συναρπαστικό. Δηλαδή ήταν πολύ δυνατός ο όμιλος και οφείλω να πω ότι φέτος γίνανε καταπληκτικά παιχνίδια, όχι μόνο στο δικό μας όμιλο, γιατί λέμε
όλα τα παιχνίδια. Στη γάμα κατηγορία γίνανε τρομερά παιχνίδια. Όπου πήγαινε και έβλεπα, βοήθησε πάρα πολύ το ότι ήδη ήμασταν 16 ομάδες σε κάθε όμιλο. Δεν υπήρχε το ρεπό, που κάθε χρόνο ταλαιπωρούσε τις ομάδες, γιατί το ρεπό σε έφερνε πολύ πίσω. Φανταστείτε εμείς να παίζουμε, ας πούμε, παράδειγμα, και να έχουμε το ρεπό κοντά στις γιορτές και να κάνουμε 1,5 μήνα να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αυτό είναι πολύ λάθος. Ή μια ομάδα, ξέρω εγώ, ξεκίναγε και είχε ρεπό πρώτη αγωνιστική, δεύτερη κάτι γινόταν στραβό, πάλι δεν ήταν σωστό, δεν ήταν καλό το πρωτάθλημα. Τώρα που ήταν 16 ομάδες σε κάθε όμιλο, βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι η ΕΠΣΑ πρέπει να το δει αυτό το θέμα. Γίνανε πολύ καλά πρωταθλήματα. Μάλιστα. Ηλία, τώρα εν ώψη της νέας σεζόν έχεις μιλήσει, εσύ θα συνεχίσεις στον Ατρόμητο. Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπε πριν και ο κύριος Παυλόπουλος, δηλαδή είναι τέτοιες οι εξελίξεις, τέλος πάντων σε κοινωνικό επίπεδο, που δεν έχουν ακόμα γίνει συζητήσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Είμαστε όπως γνωρίζουμε όλοι και εν αναμονή των αποφάσεων της ΕΠΣΑ. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι λύσεις που θα δοθούν. Είμαστε κάπως μετέωροι. Η αλήθεια είναι ότι οι όποιες συζητήσεις θα γίνουν μετά από τις ανακοινώσεις και αφού υπάρχει, ας πούμε, μια πιο ξεκάθαρη εικόνα γενικότερα για και για την πορεία της ομάδας, αλλά και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε κοινωνικό επίπεδο. Γιατί μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο κ. Παυλόπουλος, είναι πολύ σημαντικό. Καθίστε να δούμε και αν θα παιχτεί ποδόσφαιρο και το Σεπτέμβρη. Εμένα αυτή είναι η μεγάλη μου αγωνία, δεν σας το κρύβω, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Επομένως, η απάντηση μου είναι ότι ακόμα δεν έχει υποθεί κάτι σε επίπεδο συζήτησης για την συνεργασία μου, για την τέλος πάντων συνεργασία μου και τη νέα χρονιά με την ομάδα του Ατρομήτου. Και Ηλία, πώς θα τηρηθούν τα μέτρα, διότι ξέρουμε 2 μέτρα απόσταση. Πώς θα... Κοιτάτε, πραγματικά βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με τόνους πληροφορίας. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω πλέον τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Επομένως, φανταστείτε όταν ακόμα δεν είμαστε σίγουροι για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να φοράμε μάσκα, πόσο μάλλον αν θα πρέπει να έρθουμε σε σωματική επαφή ή όχι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχω απάντηση. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται, ας πούμε, έτσι κλισέ, αλλά ειλικρινά δεν έχω απάντηση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε όλοι μας το χώρο στους ειδικούς, προκειμένου να κάνουν τις συστάσεις τους και να τις ακολουθήσουμε. Ναι. Γιώργο, εσύ για την ΕΠΣΑ, για τους διοικούντες στην ΕΠΣΑ, ας πούμε, την Ένωση, τι πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνει λόγω της πρόορης των πρωταθλημάτων? Κοιτάξτε, πρέπει να σίγουρα να σκεφτεί καλύτερα και να δει το θέμα αυτό των αδικιών, που κάποια σωματεία, όπως ο Ατρόμητος, θα έπαιζε μπαράς κανονικά, η Δάφνη που χάνει την άνοδο σε τριπλή ισοβαθμία στον όμιλό μας. Κάποιες ομάδες θα πέσουν από τη Β' με ένα βαθμό διαφορά από αυτό που θα σωθεί. Και όταν πέσει κατηγορία, κάποιο σωματείο που οι παίχτες βλέπουν και το πρεστίζ της ομάδας αναλόγως σε ποια κατηγορία παίζει, μπορεί αυτή η ομάδα που θα πέσει για ένα βαθμό του χρόνου να διαλυθεί, που λέμε. Να φύγουν πολλοί παίχτες, να πούνε εγώ δεν παίζω στη Γάμα. Υπάρχουν και αυτά. Και αυτές οι ομάδες που κάνουν μια προσπάθεια για να μείνουν στην κατηγορία και θα πέσουν για ένα βαθμό 8 αγωνιστικές πριν, θα είναι άδικο να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Αυτά πρέπει να τα δει λίγο η ΕΠΣΑ και να κάνει κάτι σωστό, να απονεμεθεί δικαιοσύνη, πιστεύω. Και να είναι κάπου όλοι ικανοποιημένοι. Φυσικά δεν μπορούν να γίνει αυτό, αλλά τουλάχιστον κάποιες μεγάλες αδικίες να μην υπάρξουν. Μεγάλες. Όπως είπα προηγουμένως με τη Δάφνη, την τριπλή ισοβαθμία, ή ακόμα και ο Ατρόμητος που με 3 βαθμούς μόνο διαφορά από τον τρίτο δεν θα παίξει μπαράς. Αυτό πιστεύω πρέπει να κοιτάξει η ΕΠΣΑ. Και από εκεί και πέρα να μην διαλύσει και τη Γάμα, γιατί κάτι ακούγονται. Η Γάμα πρέπει να μείνει όπως φέτος με 16 σωματεία στον όμιλο, να έχει 30 αγωνιστικές, να έχει γεμάτη χρονιά, να μην έχει ρεπό, να μην έχει κενά μεγάλα. Και ο στόχος αυτό είναι και του ποδοσφαιριστή, να παίξει και να ευχαριστηθεί 30 παιχνίδια. Όχι 24 και καμιά φορά κάποια σωματεία δεν κατεβαίνει στο τέλος και να παίξει 21 και 20 παιχνίδια. Δεν είναι δηλαδή πρωτάθλημα αυτό. 30 παιχνίδια
30 στη Β, 30 στην Α. Όλοι θα είναι ικανοποιημένοι, όλα τα παιδιά θα παίζουν, που αυτό είναι ο σκοπό και ο στόχο του Εραστέα Ποδοσφαιριστή, να παίζει κάθε Κυριακή μπάλα. Αυτό. Πρόεδρε, εσύ με τη δική σου εμπειρία. Κοιτάξτε τώρα. Ότι ποια είναι η απόφαση που πρέπει να πάρει η Ένωση της Αθήνας. Κοιτάξτε τώρα. Είναι γρίφος από την άλλη. Είναι γρίφος γιατί είναι δύσκολο. Δεν μπορούν όλες οι ομάδες να ικανοποιηθούν σε όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, είναι αδικία για κάποιες ομάδες. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα, ας πούμε ο Κυζιακός. Είναι στη γειτονιά μας και τους ξέρω, ας πούμε, τι προσπάθεια κάνανε. Κάναν τρεις νίκες τελευταίες αγωνιστικές και τρεις ισοπαλίες. Είχαν το δικαίωμα στην ελπίδα ότι θα προλάβαιναν να σωθούν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δικαιώνονται ή είναι εύκολο η ΕΠΣΑ να πει να βγάλει απόφαση για κάποια σωματεία. Απ' την άλλη, έτσι όπως είναι τα γήπεδα, έτσι όπως είναι και το άθλημα που έχει προσωπικές σωματικές επαφές. Έχει, για παράδειγμα, πανηγυρίζει ένας παίχτης, βάζει ένα γκολ ένας παίχτης, πάνε όλοι τον αγκαλιάζουν και αυτά. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα επαφών. Συνέχεια, συνεχών επαφών. Είναι επικίνδυνο. Ποιος παίρνει την ευθύνη τώρα να πει να γίνει ξανά παιχνίδια, ποιος παίρνει την ευθύνη να ξεκινήσουμε να κάνουμε μπαράζ, πόσα μπαράζ να γίνουν. Αυτό είναι πολύ δύσκολο γρίφο. Πιστεύω ότι έπρεπε να πάρει όσο γίνεται πιο δικαία απόφαση. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθούν όλα τα σωματεία. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη η απόφαση. Πολύ δύσκολη. Αδικήθηκαν ομάδες και αδικούνται ομάδες. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι θα αδικηθούν ομάδες. Πώς θα το λύσει αυτό, δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια. Δηλαδή δεν ξέρω τι απόφαση μπορεί να βγάλει σε αυτό το γρίφο. Αν κάνει αναδιαρθρώσεις, πώς θα κάνει αναδιαρθρώσεις. Θα γίνει, λένε κάποιοι, ας πούμε, να γίνει τρεις όμιλοι ή αλφα κατηγορία. Εκεί μετά θα γίνει χαμός. Δεν μπορεί, θα ανεβαίνουν δύο ομάδες. Σε τρεις ομίλους να είναι ένας πρωταθλητής και να παίζει μπαράζ για να ανέβει. Και αυτό δύσκολο είναι. Δεν ξέρω τώρα. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν και να βγάλουν όσο γίνεται πιο δίκαιη απόφαση που σίγουρα κάποια σωματεία θα αδικηθούν. Ηλία, εσύ έχεις υπάρξει τόσα χρόνια ποδοσφαιριστής, τώρα είσαι προπονητής. Τι πιστεύεις πρέπει να γίνει για να βελτιωθούν τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα στην Αθήνα? Πολύ ωραία ερώτηση. Σίγουρα το γηπεδικό που είπαμε, αναφέραμε πριν και η ώρα διεξαγωγής κάποιων αγώνων των πρωινών. Εγώ, Τάσο, μου επιτρέπεις να σου μιλάω, φαντάζομαι, στον Ενικό. Θα το έπιανα από κάπου αλλού και θα το έπιανα από την προπονητική σκοπιά. Τι θέλω να πω. Θα πρέπει να βελτιωθεί σε πρώτη φάση για να βελτιώσουμε το επίπεδο των ποδοσφαιριστών. Θα πρέπει αφενός να βελτιωθεί το επίπεδο των προπονητών και αφετέρου θα πρέπει να βελτιωθεί και το επίπεδο των παραγόντων. Είναι, νομίζω, μια πάρα πολύ έτσι σημαντική αλληλουχία. Και τι εννοώ. Θα πρέπει αφενός ο ίδιος ο πρόεδρος να είναι γνώστης, να είναι μέσα στα πράγματα, να γνωρίζει τι εστί ποδόσφαιρο και αφετέρου όλο αυτό το πράγμα να περνάει στην αλυσίδα. Είναι πάρα πολλές ομάδες οι οποίες δεν έχουν, για παράδειγμα, προπονητές με δίπλωμα. Είναι κάτι το οποίο είναι για μένα, στα δικά μου τα μάτια, πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα εκπαιδεύσεις έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος αργότερα θα μπει στη διαδικασία να μεταπηδήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όταν ο άνθρωπος, ο παιδαγωγός, αν θέλουμε, ο εκπαιδευτής, δεν έχει τα απαραίτητα, ας πούμε, κριτήρια. Το ένα θέμα είναι αυτό. Άρα, πέραν από το δομικό της υπόθεσης, περί γηπέδων κλπ., περνάμε και στο επίπεδο των προπονητών και στο επίπεδο των παραγόντων. Εγώ είναι κάτι το οποίο αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από κάπου, θα πρέπει να είναι από το υψηλότερο επίπεδο, που αυτό το βλέπουμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα κορυφαία. Είτε αυτή είναι η Ολλανδία, είτε είναι, ας πούμε, η Ισπανία, είτε είναι η Αγγλία κτλ. Όπου οι δομές από το ύψιστο επίπεδο, από το υψηλότερο επίπεδο μέχρι το χαμηλότερο, είναι οι πρέπουσες. Επομένως, εκεί εγώ εντοπίζω κατά βάση τις, πώς να το πω, τις λύσεις προκειμένου που θα δώσουν τέλος πάντων την απαραίτητη όθηση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πέραν των γνωστών προβλημάτων γηπεδικών κτλ. Γιώργο, συμφωνείς?
με τον Ηλία. Συμφωνώ, αλλά ήθελα να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, ο Ηλίας λέει για διπλώμα προπονητή, σωστά. Δεν ξέρω αν γνωρίζει ότι οι προπονητές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωμα να προπονούν ομάδες. Δηλαδή, αυτοί που έχουν αποφοιτήσει από την Γυμνασία Ακαδημία με τεταρτή φοιτητή με τεταρτότητα ποδοσφαίρου, πρέπει να περάσει από την ΕΠΟ, η οποία με μια εβδομάδα ασχολεί σου δίνει το FSA και μπορεί να γίνει προπονητή. Οπότε εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε. Έχεις δίκιο, συμφωνώ. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ΕΠΟ, επειδή βάσει του αυτοδιοίκητου πάνω στο οποίο πατάει, είναι αυτή που δημιουργεί και τα μεγαλύτερα προβλήματα στο ποδόσφαιρο. Ειλικρινά το πιστεύω, γιατί αν η ΕΠΟ την διέφερε να βελτιωθεί το ποδόσφαιρο και να συρριχθεί πάνω στις βάσεις το οποίο δημιούργησε το 2004 η εθνική ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό, και αντί να δούμε μια ανάπτυξη, είδαμε μια πτώση του ποδόσφαιρου. Αυτό δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Το μπάσκετ πήρε το ευρωπαϊκό και είδαμε πόσο μεγάλη εξέλιξη είχε. Συγγνώμη. Και το ποδόσφαιρο είναι το αντίθετο. Δεν μπορούμε να αφήνει το. Γιατί εγώ είμαι προπονητής και έχω, όπως λέει ο Ηλίας, το λέω, δεν έχω πάει στη σχολή, αλλά έχω τελειώσει τη Γυμναστική Ακαδημία. Έχω πάει ένα χρόνο ειδικότητα με τον Μπουρουτζίκα, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι προπονητής δίπλα στον Μπάκεβιτς πολλά χρόνια. Έτσι, και δεν δέχομαι να πάω στην ΕΠΟ να κάτσω και να πληρώσω, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να πληρώσω και να μου δώσει ένα χαρτί. Απ' την άλλη, η αγορά θα κρίνει και τον προπονητή της, που βγαίνει από την ΕΠΟ, και τον προπονητή που θα βγει και από το Πανεπιστήμιο. Η Περακλούμπ, ο Ατρόμητος, ο πρόεδρος, η αγορά θα τον κρίνει. Οπότε πρέπει, για να το ποδόσφαιρο, πιστεύω, ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν υπάρχει ανάπτυξη είναι ότι η ΕΠΟ δεν αφήνει τον προπονητή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης να δουλέψει. Του ζητάει να περάσει από τις σχολές τις δικές της. Λοιπόν, και μπορεί κάποιος προπονητής ή κάποιος οποιοδήποτε, όχι προπονητής, οποιοδήποτε που δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο, να γίνει προπονητής. Έτσι δεν είναι? Νομίζω αυτό είναι λίγο οξύμορο. Και πρέπει αυτά να τα δούμε τα θέματα. Να τα δούμε και να. Ναι, Λία. Συμφωνώ μαζί σου. Απλά εγώ έθεσα σαν γενικότερο θέμα το background του προπονητή και το γνωσιακό του επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αυτό έθεσα εν γέννη. Το ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ή με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο με αυτά που λες. Αν λέει τώρα η ΕΠΣΑ ζητά 75 ευρώ από ένα σωματείο τώρα γάμα κατηγορίας, να δώσει 75 ευρώ κάθε χρόνο για τον προπονητή του αντρικού, του εφηβικού, του παιδικού. Και ας έχει αυτός ο προπονητής δίπλωμα. Έτσι, αυτά τα θέματα που τα βλέπω ξεκινάνε από την ΕΠΟ, πρέπει να τα δούμε. Γιατί να υπάρχει αυτό το χαράτσι? Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Γιατί ένας προπονητής που έχει δίπλωμα να δίνει λεφτά κάθε χρόνο για να δουλέψει? Έτσι δεν είναι? Είναι και αυτό. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να τα δούμε. Είναι μεγάλα προβλήματα. Και ένα φτωχό σωματείο γάμα κατηγορία δεν μπορεί να δίνει. Και αν φύγει αυτός ο προπονητής, πρέπει να δώσει άλλα 75 ευρώ στον άλλο προπονητή που θα πάρει. Και δεν είναι λίγα λεφτά. Γιατί κάποιος θα τα βάλει από την τσέπη του αυτά τα λεπτά, έτσι, που μπορεί να τρέχει να τα. Ο Θοδωρής ο πρόεδρος τώρα εδώ. Ένας άνθρωπος που τρέχει για τον Μπέρακλου, ξέρω πώς αγωνίζεται. Και όταν σου ζητάνε τώρα αυτά τα πράγματα, είναι και επιμενμένα. Είναι υπερβολή για ένα συλλογικό σωματείο να δίνουν τέτοια ποσά. Ναι. Αυτά πρέπει να τα δούμε λίγο. Πρόεδρε, να δείξουμε και το οικονομικό. Δηλαδή, με όλα αυτά τα προβλήματα, δεν θα υπάρχουν και νέοι παράγοντες από εδώ και στο εξής τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, σας είπα ότι οι περισσότεροι παράγοντες, κακά τα ψέματα, στηρίζονται σε άτομα τα οποία ασχολούνται με την εστίαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι τώρα η εστίαση έχει 2 μήνες να δουλέψει και έχουμε παράταση άλλο 1 μήνα. Θα πάμε 3 μήνες για κάποιους που δεν θα δουλεύουν καθόλου. Εμείς έχουμε στο Συμβούλιο άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτό. Άλλος έχει εμπορικό κατάστημα κλειστό 2 μήνες. Δηλαδή το πρόβλημα θα έρθει και στα σωματεία. Γι' αυτό και είμαι φιδωλός στο τι θα κάνουμε φέτος. Δηλαδή ανεβαίνει μια ομάδα και εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο μεγάλο να κάνουμε μεταγραφές κλπ. Όλα τα σωματεία θα έχουν πρόβλημα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια οικονομική ενίσχυση στα σωματεία. Αυτό μόλις πήγα να πω. Οι ενισχύσεις έχουν καταργηθεί πάνω από 15 χρόνια. Εμείς είμαστε και σε ένα δήμο, στο Δήμο Αθηναίων, που είπε και ο Γιώργος που ο Τριφυλιακός ανήκει στο Δήμο Αθηναίων, στο οποίο δεν παίρνουμε τίποτα. Δεν είμαστε ένας δήμος που θα μας παρέχει το γήπεδο,
την οικονομική ενίσχυση που δίνουν όλοι οι Δήμοι εδώ που τα λέμε, τα δίνουν. Γιατί ο άλλο να έχει ένα Δήμο δύο ομάδε, τρει ομάδε, και άλλο εμεί είμαστε 30 σωματεία, 36 σωματεία νομίζω στην Αθήνα. Δεν έχουμε καμία παροχή. Ωστόσο, εμεί έχουμε 100 περίπου παιδιά στι ακαδημίε μα χωρί γήπεδο. Δηλαδή, το φαντάζεστε αυτό. Σε ένα γήπεδο 5-5 στο κολυμπητήριο, το οποίο αν πάει κάποιο να δει σε τι χάλι υπάρχει, δεν υπάρχει κάτω ο τάπητας, δεν υπάρχει, έχουν ξυλωθεί όλα, και ένα γήπεδο που κάνουμε προπόνηση χωρίς παραχωρητήριο στην ΕΠΟ, χωρίς αποδητήρια και υπροβολής. Δεν έχουμε καμία απολύτως παροχή. Λέει, είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Κάνουμε εδώ πέρα το κέφι μας και κάνουμε το κέφι μας. Την αναμνήση μας μαζεύουμε, επειδή παίξαμε στην ομάδα αυτή, αυτή που σας είπα στο συμβούλιο, είμαστε 7-8 άτομα που παίξαμε μπάλα. Μαζεύουμε τις αναμνήσεις μας και λέμε να μην χαθεί το όνομα, να μην χαθεί το όνομα. Μέχρι πόσο θα αντέξουμε. Πόσο θα αντέξουμε. Πάμε στους δημάρχους και λέμε, παιδιά, υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Καμία ανταπόκριση. Καμία απολύτως. 8 ομάδες στην Κυψέλη, σε ένα γήπεδο που είναι ακατάλληλο για ποδόσφαιρο. Σε ένα γήπεδο ακατάλληλο λόγω διαστάσεων για ποδόσφαιρο. Αν μια ομάδα της Κυψέλης έπαιζε μπαράζ, θα πήγαινε αλλού να το παίξει, γιατί δεν είναι γήπεδο προδιαγραφών για να γίνει μπαράζ. Έτσι, και είναι 8 ομάδες. Είναι 8 ομάδες εκεί. Ο Κρόνος, ο Κυζιακός, ομάδες που ήταν στους Αμπελούς, που πήγαν όλοι εκεί. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι παράλογο. Θα διακόψω λίγο τον Θοδωρή να πω, δεν ξέρω, μ' ακούτε. Ναι, το γήπεδο της Ακαδημίας Πλάτωνος τώρα είναι επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Και όμως γίνονται παιχνίδια. Έτσι δεν είναι. Μιλάμε τώρα ότι η γραμμή του Αράτου και η γραμμή που πάρουν οι πάγκοι είναι ένα μέτρο. Η γραμμή της μεγάλης περιοχής με τη γραμμή του Αράτου είναι σχεδόν εφάπτονται. Λοιπόν, το γήπεδο κάτω είναι τσιμέντο, δεν υπάρχει τάπητας και γίνονται αγώνες ποδοσφαίρου. Και είναι επικίνδυνο. Είναι τυχερή γιατί υπάρχει ευτυχώς το αίσθηκτο της αυτοπροστασίας των ποδοσφαιριστών. Αλλιώς, αν παιχτεί ποδόσφαιρο κανονικό, δυναμικό ποδόσφαιρο όπως πρέπει να παιχτεί, θα έχουμε πάρα πολλά τραυματισμούς. Και όμως εκεί γίνονται παιχνίδια. Δυστυχώς. Εγκατάσταση δηλαδή πλήρους του ποδοσφαίρου. Πλήρους. Πάμε τα παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ηλία, έχεις παρακολουθήσει άλλες ομάδες από άλλους ομίλους εκτός των δικών σου όμιλων? Κοιτάξτε, ήταν τόσο πιεσμένο το πρόγραμμά μου, επειδή πέραν από το αντρικό είχα και την ομάδα της K16 στον Ατρόμητο του Χαλανδρίου. Επομένως, το πρόγραμμα μου ήταν πάρα πολύ φορτικό, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθήσω άλλους ομίλους. Έχω φίλους που παίζουν σε ομάδες άλλων ομίλων, μου έχουν πει, μεταφέρει κάποια πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η προσοχή μου λογικά και μοιραία ήταν στον όμιλο το δικό μας. Γιατί πραγματικά δεν υπήρχε καθόλου χρόνος. Καθόλου χρόνος. Θα ήθελες να αναφέρεις και τους υπόλοιπους. Να ονομάσεις τους προπονητές στην Ακαδημία του Ατρόμητου Χαλανδρίου, να μας αναφέρεις πόσα παιδιά έχεις. Ο Ατρόμητος Χαλανδρίου, τα παιδιά ή τους προπονητές? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Και τα παιδιά και τους προπονητές να αναφέρεις. Καταρχήν να σας πω ότι ο Ατρόμητος κάνει μια εκπληκτική δουλειά σε επίπεδο, ας πούμε, ακαδημιών. Φανταστείτε ότι όλες αυτές τις ημέρες της καραντίνας υπάρχουν διαδικτυακά meetings των προπονητών με την παρουσία του Βασίλη Τουλάκη και του τεχνικού διευθυντή, όπου αναπτύσσονται διάφορες θεματικές και θεματολογίες γύρω από το ποδόσφαιρο με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων. Είμαστε 9 προπονητές, είμαστε όλοι πάρα πολύ νεαρά παιδιά σε ηλικία.
Φανταστείτε, εγώ είμαι 36 ετών και είμαι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι 25 χρονών, 26, 27. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποιότητα στους προπονητές. Είναι ο Ηλιάς Σομπλάνας, ο Γιώργος Τσιντάρης, ο Γιώργος Σκυποτσέγχο, ο Γιάννης Σωστήμος, νεαρά παιδιά, όλοι τους, ο Όθωνας, ο Βάγκερ. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραία πράγματα. Συνεχώς υπάρχει ανατροφοδότηση και αυτό φαίνεται και από την πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία που έχουν όλα τα τμήματα του Ατρώμου του Χαλανδρίου. Υπάρχουν βέβαια και φουρνιές ποδοσφαιριστών κατά καιρούς που είναι πάρα πολύ δυνατές, αλλά γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Χωρίς να είμαι σίγουρος, γιατί εντάξει, δεν έχω χάσει πλέον και το μέτρημα, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στον Ατρόμητο. Είναι στις ακαδημίες του Βασίλη του Λάχη και στον Ατρόμητο Χαλανδρίου που πάνε από την ΚΑΠΑ 14 και πάνω. Αριθμεί πάνω από 350 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Χωρίς βέβαια να είμαι εντελώς σίγουρος. Ναι. Εσύ, Ηλία, πώς πέρασες στη καραντίνα? Πώς ήταν δηλαδή, εσύ που έχεις μάθει, ας πούμε, και όλοι μας έχουμε μάθει να είμαστε στα γήπεδα, ξαφνικά να μην μπορούμε να βρεθούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, το γνωρίζουν όλοι εδώ και οι παρεμβρισκόμενοι και ο κ. Παυλόπουλος και ο κ. Κατσαρός. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έρχεται Κυριακή, παράδειγμα, και να μην μπορείς να είσαι στο γήπεδο, είναι μαχαιριά στην καρδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά προσαρμόστηκα. Η αλήθεια ήταν, μου ήταν δύσκολο ειδικά στην αρχή, αλλά έχω πολλά πράγματα που κάνω στο σπίτι, μελετώ πράγματα, διαβάζω, σεμινάρια, συνομιλίες πολλές με συναδέλφους, ανταλλαγή απόψεων και κάπως έτσι προσπαθούσα να είμαι κοντά στο ποδόσφαιρο. Συν τις όποιες συνομιλίες, τις διαδικτυακές με τους αθλητές στα τμήματα που είχα. Κάπως έτσι περνάει, ας πούμε, μέχρι τώρα η μέρα μου. Το ίδιο. Όταν είσαι κλεισμένος και έχεις συνηθίσει όλα τα χρόνια κάθε μέρα στα γήπεδα, κάθε μέρα, Κυριακές, είναι πολλά τα χρόνια. Είναι, και αυτό γίνεται μια συνήθεια. Και δυστυχώς αυτό σου ρίχνει και κάπως την ψυχολογία. Αλλάζει όλη τη ζωή, σε επηρεάζει και ψυχολογικά. Και αυτό ήταν το πιο βασικό το για μένα, ότι ψυχολογικά αισθανόμουν κάπου, δεν ήμουν τόσο καλά, κάτι μου λείπε. Ήταν ένας τρόπος ζωής ο οποίος άλλαξε. Τι να κάνουμε, υπομονή και περιμένουμε τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν κανονικά τα πρωταθλήματα. Δεν μπορεί ο αθλητισμός να σταματήσει. Πιστεύω ο αθλητισμός βγαίνει πάντα νικητής. Θα κερδίσει δηλαδή και τον κορονοϊό και ό,τι άλλο υπήρχε θα το κέρδισε. Δεν μπορεί να στερήσει από τα νέα παιδιά τον αθλητισμό. Έτσι. Δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο, μιλάω για όλα τα αθλήματα. Και μέσα από τον αθλητισμό πιστεύω θα κερδίσουμε. Και όλα θα γίνουν όπως ήταν πριν. Πιστεύω, είμαι αισιόδοξος ότι από τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί δηλαδή να διακοπεί και να αλλάξουμε τελείως τρόπο ζωής, να κλειστούμε μέσα μια ζωή και να μην αθλούμαστε, να μην βγαίνουμε έξω, να μην παίζουμε, να μην παίζουν τα παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, ή θα τρελαθούμε, ή θα παίξουμε ποδόσφαιρο, ή θα βγούμε πάλι στα γήπεδα. Προτιμώ το δεύτερο και πιστεύω ότι. Είμαι αισιόδοξος ότι από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε πάλι όλοι καλά, υγιείς και να αθλούμαστε, να δίνουμε αυτό που ξέρουμε τόσα χρόνια στα νέα παιδιά, τις αξίες για να μεγαλώσουν, για να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σαν προπονητές. Πιστεύω και ο Ηλίας αυτό θα προσπαθεί να κάνει και ο Θοδωρής που έχουν περάσει σαν πρόεδρος και έχει σαν ποδοσφαιριστής εκατοντάδες παιδιά. Να βλέπουμε μεθαύριο μεγάλους ανθρώπους. Θα τους λέμε στον δρόμο, οικογενειάρχες, σωστούς, ωραίους, να είναι άνθρωποι σωστοί στην κοινωνία. Αυτό πιστεύω αισιόδοξο στο Σεπτέμβριο να είμαστε στα γήπεδα. Σε διαφορετικούς πιστεύω κατηγορίες. Θα ξεκινήσουν με φιλάδρους, Γιώργο, ή χωρίς φιλάδρους από τα χρήματα. Τα αστικά σωματεία δεν μπορεί να το στηρίξει από τους φιλάδρους. Και όσο θα κάτσει την πόρτα τώρα και να απαγορεύει σε ποιον να μπει μέσα. Στον πατέρα να δει το παιδί του. Θα ανεβεί, ξέρω εγώ, στο μπαλκόνι. Λοιπόν, ή όταν έχεις 10 φιλάθλους, θα του πεις κάτσε 10 μέτρα ο καθένας. Εντάξει, χωράμε στα γήπεδα, πιστεύω. Δεν τα γεμίζουμε. Θα έρθουν και φιλάθλοι στα γήπεδα, όπως θα πάνε και πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και συνοστίζονται. Και εκεί, εντάξει, δεν μας πειράζει. Εντάξει, ή στις παραλίες.
Γιατί δηλαδή να μην μπει και ο άλλος και στο γήπεδο να δει το παιδί του, γιατί οι φίλαθλοι των σωματείων αυτών είναι οι γονείς, οι συγγενείς και κάποιοι παλιοί ποδοσφαιριστές. Αυτοί δεν μπορούν, θα έρθουν στο γήπεδο. Πρόεδρε, τι λες εσύ? Εγώ το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχα στο κορονοϊό, για να γελάσουμε λιγάκι, είναι ότι με παίρνανε παιδιά, γιατί έχω και την ευθύνη των ακαδημιών της ομάδας, με παίρνανε παιδιά από το K10 και από το K8 και μου λέγανε, πρόεδρε, τι θα γίνει, εγώ δεν μπορώ άλλο να παίζω μόνο με τη μάνα μου και τον πατέρα μου στο σαλόνι. Έχω σπάσει όλα τα βάζα, έχω σπάσει τις βιτρίνες στο σπίτι, έχουν τρελαθεί τα παιδιά. Με παίρνανε γονείς και λέγανε, τι θα γίνει, δεν μπορώ να αντέχουμε άλλο, να μην πάμε στο γήπεδο. Θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο είναι μια εκτόνωση για όλους μας και αυτούς που παίρνουν μπάλα. Είχα μεγάλο πρόβλημα. Οι πιο πολλοί με παίρναν τηλέφωνο από τις ακαδημίες και μου λέγανε αυτό. Δεν αντέχει το παιδί να κάτσει άλλο μέσα. Πότε θα παίξουμε ποδόσφαιρο? Σε προσωπικό επίπεδο, επειδή είμαι λογιστής, έκατσα σπίτι όλες τις μέρες. Πέρναγε η ώρα μου τον υπολογιστή, αλλά μας λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Η άβρα του γηπέδου μας έλειπε κάθε Κυριακή. Λέγαμε πότε θα περάσει ο καιρός για να ξαναβρεθούμε στα γήπεδα. Αυτό. Ηλία, κλείνοντας, έχεις να εκφράσεις κάποια παράπονα από κάποιες καταστάσεις, από κάτι που έχεις δει? Αναφορικά με το πρωτάθλημα, το μόνο που πραγματικά με εξόριζε ήταν οι ώρες οι οποίες, ας πούμε, στις οποίες λαμβάναν χώρα τα παιχνίδια. Ήταν πραγματικά, δηλαδή, προσωπικά εμένα δηλαδή, με έβγαζα από τα ρούχα μου. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς πήγαμε να παίξουμε 9 η ώρα το πρωί ποδόσφαιρο. 9 ξεκινούσε το παιχνίδι. Έτσι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εμένα προσωπικά με εκνεύριζε πάρα πολύ αυτό. Συν το γεγονός ότι πήγαμε και δεν ξέρω τώρα ποια είναι και η άποψη του κυρίου Παυλόπουλου, αλλά νομίζω ότι το γήπεδο της Κυψέλης, παρόλο ότι είναι ένα ιστορικό γήπεδο και έχουν διεξαχθεί και αγώνες γάμα εθνικής, αν δεν κάνω λάθος, εκεί με την Αθηναίδα που έπαιζε κάποια στιγμή, κατά την προσωπική μου άποψη είναι ακατάλληλο. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι η ομάδα της Περακλού, μια και είναι εδώ και ο ίδιος ο πρόεδρος, σε κανονικό γήπεδο είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πολύ καλύτερη. Πολύ, πολύ, πολύ καλύτερη. Και σε συνομιλίες που έχω και με το φιλαράκι μου, τον Δημήτρη Τοσιάσο, αυτό που μάλιστα συζητάγαμε, και μου λέει ότι σε μεγάλο γήπεδο, Ηλία μου, λέει, είμαστε πολύ καλύτεροι. Και είναι πασιφανής μάλλον ο λόγος. Τώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία να μιλήσω καν για διαιτησίες κτλ. Δηλαδή, είναι αστείο να συζητάμε για τέτοια πράγματα. Ξαναλέω, ήταν εξαντλητικές οι ώρες, τα ωράρια στα οποία όλες οι ομάδες δηλαδή πήγαμε να παίξουμε, ας πούμε, 9 ώρα το πρωί. Αυτό κατά βάση, και κάποια γήπεδα τα οποία ήταν του Γουσού και Σαριανής, ας πούμε, είναι ένα γήπεδο το οποίο πήγαμε να παίξουμε και ήταν κυριολεκτικά ένα χωράφι. Δηλαδή επικίνδυνο για τους εραστέχνους ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, αυτά τα γήπεδα ούτε συντηρούνται, ούτε νοιάζεται κανένας, είναι καταστάσεις που σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Όχι μόνο προπονητής να είσαι και πρόεδρος, ένας απλός φιλάθλος. Αυτά είχα να πω, και ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω, συγγνώμη Τάσο, επειδή ξέχασα πριν, να ευχαριστήσω έναν ακόμα άνθρωπο και να του δώσω τα συγχαρητήριά μου, μιας και μου δίνεται το συγκεκριμένο βήμα. Είναι ο Μανώλης Σφακάκης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα και κυριολεκτικά υπέμεινε και τα νεύρα μου και τη στενοχώρια μου και τη χαρά μου και όλα, και θέλω μέσα από τη συγκεκριμένη εκπομπή να του εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και τις ευχαριστίες μου. Ωραία. Και κάτι άλλο, Ηλία, θα σε ξαναρωτήσω για τελευταία φορά και κλείνοντας. Αν παρακολουθούν τώρα οι δικούντες την Ένωση, την εκπομπή, τι θα ήθελες να τους πεις? Με δεδομένο ότι αυτό που ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, ότι είσαι στην τέταρτη θέση, 3 βαθμούς πίσω από τον επικράτη. Κοιτάξτε, θα μιλήσω για την ομάδα μου, έτσι, και νομίζω για ότι... Για την ομάδα σου, φυσικά. Ναι, σαφέστατα θα θέλαμε να παιχτούν όλα τα παιχνίδια, γιατί ήταν 24 βαθμοί ακόμα μέσα στο γήπεδο. Είχαμε και παιχνίδια, ας πούμε, και με τον Πρωτοπόρο, με τον Γουσού, στην έδρα μας, και με την Περάκλου. Θα διεκδικούσαμε τις πιθανότητές μας, σαφέστατα όμως δεν φτάνω εκεί, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε το τι θα γινόταν σε βάθος 8 αγωνιστικών, αλλά η ομάδα μου, κατά την προσωπική μου άποψη, τουλάχιστον θα πρέπει να παίξει τον αγώνα μπαράζ.
αν αυτό και εφόσον είναι δυνατόν. Νομίζω θα είναι μια πολύ μεγάλη αδικία το να μην μας δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για την άνοδο. Αυτό θα ήθελα να πω. Όμως καταλαβαίνω και θέλω να το τονίσω αυτό, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και η θέση των διοικούντων της Ένωσης δεν είναι καθόλου εύκολη. Έτσι, αυτό δηλαδή το αναγνωρίζω χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία. Πρόεδρε, πρώτον για αυτό που είπε ο Ηλίας για το γήπεδο της Αλεπότρυπας, αν ήθελες να τοποθετηθείς. Βέβαια, δεν μπορώ να πούμε αλίμονο. Υπάρχει πρόβλημα με τα γήπεδα, όπως είπαμε και πριν. Είναι ακατάλληλο γήπεδο, καταρχήν για ποδόσφαιρο. Είναι ακατάλληλο. Είναι πολύ κοντά η γραμμή του αράουτ προς τις εξέδρες με τα κλειδώματα. Είναι πολύ κοντά και αυτό αδικούσε όλες τις ομάδες. Και τη δικιά μας, αλλά και όλες τις ομάδες. Λέει, είναι ακατάλληλο για ποδόσφαιρο. Αλλά δυστυχώς αυτά τα γήπεδα έχουμε, σε αυτά παίζουμε. Έχει δίκιο. Και σε αυτό και στο άλλο έχει δίκιο ότι ο Ατρόμητος Χαλανδρίου είχε τις πιθανότητες του πολύ σοβαρές όταν έχουμε 8 αγωνιστικές να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Ίσως θα είναι δίκιο να γίνεται μπαράζ. Μεταξύ των ομάδων, με βάση την προκήρυξη της ΕΠΣΑ, έτσι, ναι, ναι, βέβαια, πάντα. Εφόσον είχε 3 βαθμούς διαφορά από τον Ιπποκράτη, ας παίξει τον μπαράζ. Αυτό όμως θα το αποφασίσει η ΕΠΣΑ. Εμείς ευτυχώς είχαμε τέτοια διαφορά που νομίζω ότι δεν αμφισβητείται το ότι ήταν 12 βαθμούς διαφορά. Δεν είναι δηλαδή μέσα στα όρια που θα μπορούσαμε να παίξουμε τον μπαράζ με τον πέμπτο, με την πέμπτη ομάδα. Σε αυτό έχει δίκιο ο φίλος ο Ηλίας και έχει και πολύ καλή ομάδα όπως είπα και πριν και νιώθει αδικημένος. Ναι, υπάρχουν ομάδες που νιώθουν αδικημένες. Η ΕΠΣΑ πρέπει να το δει αυτό και να τα ζυγίσει όλα τα θέματα. Απ' την άλλη, αν αναδιαφρώσεις. Απ' τη μία να διαφρώσει να λέμε και απ' την άλλη η γάμα κατηγορία να ξαναπαίξει με 30 παιχνίδια τη χρονιά και αυτό δύσκολο είναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν γίνει να διαφρώσει και ανέβουν παραπάνω ομάδες ή πέσουν λιγότερες ομάδες, θα μείνουν λιγότερες ομάδες στη γάμα κατηγορία. Άρα θα ξαναγυρίσουμε στα παιχνίδια με 12 παιχνίδια και 13 όπως είπε ο Γιώργος Κατσαρός, με ρεπό κλπ. Που είναι ένα πλέον πρωτάθλημα που δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή εμείς μέχρι πέρυσι λέγαμε σε κάποιους παίχτες να έρθουν. Δικά μας παιδιά, μην φανταστείτε. Λοιπόν, και έλεγαν τι να παίξω. Να παίξω 26 παιχνίδια. Ένα μήνα ρεπό τα Χριστούγεννα. Ρεπό μέσα ενδιάμεσα στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρεις ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος με ουσιαστική βαθμολογία. Τέλος γίνανε καλά πρωταθλήματα. Πρέπει να διατηρηθούν οι 30 αγώνες στη γάμα κατηγορία. Γι' αυτό και γίνανε, το είδατε, συναρπαστικά παιχνίδια. Κλείνοντας, πρόεδρε, πέραν από τη δημοτική αρχή που αναφερθήκατε, αν έχετε από κάποιον άλλον παράπονο. Κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσει και από την άλλη να λέμε γιατί τώρα η πολιτεία. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με το Δήμο. Δεν έχουμε γήπεδα. Είναι συγκεκριμένο. Δεν θα μιλήσω τόσο πολύ για οικονομική κρίση όταν υπάρχουν συνάνθρωποι μας που είναι στην ανεργία με την εστίαση, σας λέω, που είναι κλειστά τα μαγαζιά, τώρα να γκρινιάζουν οι ομάδες για οικονομικό θέμα. Εντάξει, θα περιοριστούμε σε αυτά που μπορούμε να κάνει κάθε ομάδα. Όποια ομάδα τι μπορεί να κάνει. Να γκρινιάζουμε και να μιζεριάζουμε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, συγκεκριμένο, με το γηπεδικό. Δεν θα πούμε ούτε κάτι άλλο για την πολιτεία. Αυτό το γηπεδικό. Είναι το Α και το Ω. Είναι το Α και το Ω του ποδοσφαίρου. Τι να λέμε. Και αθλούμε παιδιά, δεν είναι λαϊ ότι κάνουμε το κέφι μας, έχουμε μόνο τις αντρικές ομάδες. Εδώ μιλάμε για ένα σύλλογο που έχει 100 παιδιά από πίσω και έχει άλλα 100, άλλα 200 που θα μπορούσε να είχε αν είχε γήπεδο. Μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για διαπαιδαγώγηση χαρακτήρων. Αυτό που ο Γιώργος είναι πολύ σημαντικό, είναι βγάζουμε άνθρωπους στην κοινωνία που έχουν μεγαλώσει με ιδανικά. Δεν είναι το ποδόσφαιρο μόνο ένα άθλημα. Είναι παιδιά τα οποία είναι παχύσαρκα και δεν πρέπει να αθλούνται. Είναι παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα. Είναι παιδιά που είναι κολλημένα στο τάμπλετ, στον υπολογιστή και τους παίρνουμε και τους αθλούμε. Περνούν 3-4 ώρες ευχάριστες, κοινωνικοποιούνται μέσα από το ποδόσφαιρο. Διαμορφώνουμε χαρακτήρες. Δεν είναι το ποδόσφαιρο το κέφι κάποια διοίκηση, κάποιου προέδρου να κάνει για το κέφι του, για τον εγωισμό του. Κάνουμε κοινωνικό έργο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι εμείς δεν είμαστε μια ομάδα που ενδιαφέρεται τι κατηγορία θα παίξουμε. Επειδή έχω και την ευθύνη των ακαδημιών, όπως είπα πριν, πολλοί λένε τι κατηγορία παίζετε.
Όχι, ρε φίλε, δεν έχει σημασία τι κατηγορία παίζουμε. Είναι πόσα παιδιά έχουμε στις ακαδημίες μας και τα γλιτώνουμε από κάτι άλλο. Πόσα παιδιά έχουμε, πόσα παιδιά ασχολούμαστε από πάνω τους. Εμένα πολλές φορές με ικανοποιεί πιο πολύ που πηγαίνω στις ακαδημίες και βλέπω παιδιά να παρανηγυρίζουν, να στεναχωριούνται, να συναγωνίζονται, να γίνονται παρέες, να μιλάνε, να γελάνε, να γλεντάνε. Να έχουμε καλούς προπονητές να τους δείχνουν πράγματα. Να μην κοιτάνε τη σκοπιμότητα του αγώνα, αν κερδίσαμε, αν χάναμε, να δημιουργούμε χαρακτήρες. Το λέω με κάθε βεβαιότητα. Πολλές φορές λένε όλοι, λένε τι κατηγορία είστε. Έχει σημασία τι κατηγορία είμαι όταν έχω 120 παιδιά στις ακαδημίες και προσπαθούμε για αυτούς να δίνουμε, να παρέχουμε τα πάντα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Λένε όλοι, αυτοκολαστείο, τι θέση είστε, τι σημασία έχει, πόσα παιδιά έχω και πόσα θα μπορούσα να έχω. Και πόσα θα μπορούσα να έχω αν τυχόν είχαμε γήπεδο. Κάνουμε στο γήπεδο χωρίς προβολή, αν είναι δυνατόν. 4,5 ώρα, 5 η ώρα που τελειώνει, που το χειμώνα δεν έχουμε φως και φεύγουν τα παιδιά και δεν έχουμε γήπεδο να παίξουν. Αυτό που με ευχαριστεί εμένα, οι ακαδημίες. Αν ανέβει η ομάδα, ανέβηκε. Τι θα κάνουμε. Γιώργο, να κλείσουμε με σένα. Ναι. Τα ίδια θα πω και εγώ, έτσι κι αλλιώς η συζήτηση από εκεί ξεκίνησε, από το γηπεδικό, νομίζω, και εκεί θα καταλήξει. Και στο ότι αυτό που είπα κάποια στιγμή πάλι, ότι όταν είσαι τι α, τι β, τι γ, το θέμα είναι τι έχεις πίσω. Δεν είσαι δηλαδή ούτε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός να έχουν τα εκατομμύρια. Πόσα παιδιά έχεις στην ακαδημία σου, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν αυτά τα σωματεία. Πόσα παιδιά έχουν και τι κάνουν πίσω στις ακαδημίες, τι δουλειά κάνουν. Εμείς έχουμε 280 παιδιά. Υπάρχουν ομάδες α κατηγορίας Αθήνας, οι οποίες δεν έχουν ακαδημίες. Έχουν δηλαδή υποτυπώδεις ακαδημίες, έτσι για να λένε ότι έχουν. Και ο Ατρόμητος που είναι γάμα, αν πω για τον Φιλιακό, λέει έχει 350. Άρα ποιος είναι σε καλύτερη μοίρα, ποιος είναι πιο υγιές σωματείο. Άρα καταλήγουμε πάλι, πιστεύω ότι αυτά τα σωματεία, τα αριστεχνικά, πρέπει να βοηθηθούν από την πολιτεία, από την ΕΠΣΑ, από το Δήμο, από το ίδιο, από την πολιτεία, να αναπτύξουν αυτό το πράγμα, τις ακαδημίες τους, να μπουν τα παιδιά στα γήπεδα, γιατί τώρα πια δεν υπάρχουν αλάνες, δεν υπάρχουν που παίζαμε εμείς παλιά. Ξέρετε, ο Θοδωρής εδώ στην γειτονιά που ήταν που παίζαμε, είχαμε τις 4 αλάνες και παίζαμε μπάλα κάθε μέρα. Λοιπόν, να μπουν σε κάποιο γήπεδο, να ξεφύγουν από το τάμπλετ, να φύγουν από τον υπολογιστή, από το κινητό και να παίξουν ποδόσφαιρο. Να γίνει αυτό που λέμε, να κοινωνικοποιηθούν και να βγουν σωστοί άνθρωποι. Αυτό, αν γίνει, θα είναι το πιο ιδανικό. Και τι χρειάζεται, 1-2 γήπεδα σε όλη την Αθήνα. Που πάρουν οι χώροι. Αν γίνουν αυτά, πιστεύω και η Περακλουπ και ο Τριφυλιακός θα γίνουν ακόμα πιο μεγάλα σωματεία. Όχι σε κατηγορία, έτσι, αλλά σε παιδιά. Να έχουν παιδιά και να κυκλοφορούν στους δρόμους με το φανέλα και με το σήμα του Τριφυλιακού, της Περακλουπ, του Ατρομήτου. Λοιπόν, και να ικανοποιήσει από αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η ευχαρίστηση του κάθε προπονητή. Γιώργο, δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω. Υποθέτω ότι Τριφυλιακός χωρίς Κατσαρό δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Λέω να διώξω τον πρόεδρο φέτος. Όχι, εντάξει, πιστεύω θα συνεχίσω και του χρόνου, λογικά. Λοιπόν, άλλο να πάω καλά, πιστεύω θα συνεχίσω, ναι, λογικά. Ωραία. Να ευχαριστήσω και τους τρεις σας για την ωραία συζήτηση που κάναμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μόνο κάτι, να ευχαριστούμε και εσάς ιδιαίτερα, γιατί σκύβετε πάνω στα αεραστεχνικά σωματεία, αναδεικνύετε τα προβλήματά τους. Η προβολή που κάνετε είναι πολύ σημαντική. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς σαν σωματεία για την προσπάθεια που κάνετε και να τη συνεχίσετε, γιατί και εσείς έχετε προβλήματα, ας ήταν δεν τα αναλύσαμε. Σίγουρα, εμείς θα προσπαθήσουμε. Αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν αυτές τις εκπομπές, που είναι πολύ ωραίες, που είναι σε καλό επίπεδο. Που δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε τα σωματεία, τα φιλικά μεταξύ μας. Δεν έχουμε τίποτα παρά μόνο 90 λεπτά στους αγώνες. Και να σας συγχαρώ για την προβολή. Και να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω μαζί. Γιατί κάνετε καλά, και εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε βήμα σε όλα τα σωματεία, να ακουστούν οι απόψεις. Ηλία, να σε ευχαριστήσω και πάλι και συγχαρητήρια για την φετινή πορεία της ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτή ήταν η εκπομπή στις γειτονίες της Αθήνας.